Σαρώνει η κακοκαιρία και το Ρέθυμνο με τις παιδινές και οι μυορινές περιοχές να έχουν καλυφθεί από χιόνι, ενώ οι ορεινές έχουν ντυθεί στα λευκά από χθες το βράδυ. Ακόμα και σε πολύ χαμηλό υψόμετρο στη διάρκεια της ημέρας η χιονόπτωση ήταν αισθητή, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα να βρίσκονται επιποδώς και κάποιους πολίτες να μοιράζονται με τα παιδιά τους τη χαρά του λευκού επισκέπτη. Βρισκόμαστε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει την πόλη του Ρεθύμνου με το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Πέρα από το τσουχτερό κρύο και τους ισχυρούς ανέμους, η χιονόστρωση δυσκολεύει την κυκλοφορία των οχημάτων. Βγήκαμε κι εμείς έτσι λίγο εδώ στην εξοχή να παίξουν τα μωρά, να δούμε, να φύγουμε από αυτό την καραντίνα που μας έχει κατακλείσει μέσα. Εντάξει, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Δυσκολευτήκατε να φτάσετε μέχρι εδώ? Ο δρόμος είναι μέχρι πριν περίπου ένα χιλιόμετρο. Περπατιέται, αλλά τώρα τα τελευταία ένα χιλιόμετρο είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να περάσει οπωσδήποτε μηχάνημα να καθαρίσει, να ρίξει αλάτι. Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μέχρι εδώ είμαστε καλά. Από εδώ και πέρα, τέλος. Μέχρι και το μεσημέρι στο Ρέθυμνο, τα προβλήματα από την επέλαση του χιονιά ήταν περιορισμένα. Ενώ κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι από το Σπύλι προς το Γερακάρι και η ευρύτερη περιοχή του Χιτά Αμαρίου. Ωστόσο, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου, του Αμαρίου, στον Αγιοβασιλιώτικο δρόμο και από το Αρολίθι και πάνω στα δυτικά του νομού. Προσπαθούν τα μηχανήματα και τους κρατάμε ανοιχτούς για να πηγαίνουν οι άνθρωποι με ασφάλεια στη δουλειά τους ή όπου αλλού χρειάζονται. Όμως θέλω να επιστήσω την προσοχή εδώ των συμπολιτών μας και όλων των εποχούμενων στο επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο, το οδικό δίκτυο, ότι θα πρέπει να έχουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί κατά καιρούς έχουμε πυκνές, κατά χρονικά διαστήματα έχουμε πυκνή ή χιονόπτωση. Με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Ρεθύμνου, αρκετοί αιμοκαθερόμενοι ασθενείς της Υπαίθρου μεταφέρθηκαν το πρωί στο Ίδρυμα Θεομήτωρ, ώστε να βρίσκονται κοντά στο νοσοκομείο ανά πάσα στιγμή όσο διαρκεί ο χιονιάς. Και έτσι δεν ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί, ούτε μπαίνουν σε μια διαδικασία κινδύνου για να προκειμένου να κατέβουν να κάνουν τη θεραπεία τους. Περιορισμένες επίσης είναι και οι διακοπές ρεύματος που καταγράφονται κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, με τα προβλήματα να αποκαθίστανται σε σχετικά σύντομο χρόνο. Ωστόσο, στην πόλη του Ρεθύμνου, που πνέουν ισχυροί άνεμοι και ο υδράργυρος έχει κατρακυλήσει, έκλεισε η περιοχή γύρω από το εμπορικό λιμάνι που παραδόθηκε στη δίνη της κακοκαιρίας. Χθες το βράδυ, συνεργεία του Δήμου Ανογείων απεγκλώβησαν 5 αυτοκίνητα που εγκλωβίστηκαν στην περιοχή από τη χιονόστρωση, με τη Δημοτική Αρχή να συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.